Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά και την ενημέρωση όλων των πολιτικών αρχηγών για την στάση της ελληνικής πλευράς σε σχέση με τις εντατικές διαπραγματεύσεις, τις εντατικές συνομιλίες για το Κυπριακό που διεξάγονται από χθες στην Γενέβη της Ελβετίας. Θεωρώ ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός ότι υπάρχει μία συναντήληψη από την πλευρά των πολιτικών δυνάμεων πάνω στις πάγιες θέσεις, θα έλεγα, της ελληνικής πλευράς, αλλά και μια ολόπλευρη στήριξη του ελληνικού πολιτικού κόσμου στις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προέδρου Αναστασιάδη, ώστε να υπάρξει μια εξέλιξη θετική και μια βιώσιμη και δίκαιη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Για άλλη μια φορά, δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας στην κατεύθυνση της εξέβρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στα πλαίσια που της ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ιδιότητα που ενισχύει τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς ότι δεν μπορεί, δεν νοείται να υπάρξει σχέδιο λύσης του Κυπριακού που θα δίνει τη δυνατότητα σε τρίτες χώρες να έχουν επεμβατικά δικαιώματα, στρατούς κατοχής και σε τελική ανάλυση μια λύση η οποία δεν μπορεί παρά να είναι προς όφελος των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων, δηλαδή λύση που σε τελική ανάλυση θα είναι βιώσιμη, λειτουργική και θα απομακρύνει τον φόβο από τον κυπριακό λαό. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι πέραν της ισχυρής εθνικής γραμμής δημιουργείται και μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή, διότι αυτά τα επιχειρήματα είναι επιχειρήματα που συνάδουν τόσο με το διεθνές όσο και με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα μέχρι και την τελευταία στιγμή εξέβρεσης λύσης σε αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση όμως, το τελικό αποτέλεσμα, όπως είναι απολύτως κατανοητό, δεν εξαρτάται μόνο από τη μία πλευρά του τραπεζιού, αλλά και από την άλλη. Θα πάτε, κύριε Πρωθυπουργέ, στην Γενέβη? Νομίζω ότι με το χιόνι ήρθε η Γενέβη στην Αθήνα, οπότε θα δούμε.